ημίχρονο. Ας πάμε λοιπόν στη Νέα Σμύρνη και στον Κώστα Καπαντέ. Βαθιά παλιά σε έναν χώρο στον οποίο προσπαθεί να ελιχθεί και τα καταφέρνει ο Χέιλοκ τέτα τέτ με τον Ατματσίδη και η μεγάλη απόκρουση. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Μάρκος. Δίνει ξανά για τον Σαβέφσκι, αυτός για τον Δόνι, offside. Δεν θα μετρήσει τον γκολ, ωστόσο είναι μια φάση την οποία πρέπει να την ξαναδούμε στο replay, καθώς ο Δόνις φαινόταν να βγαίνει κανονικά. Μάρκος. Η παλιά για τον Σαβέφσκι, αυτός με τη μία το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Για να δούμε την προσπάθεια του Σαβέφσκι, βγάζει για τον Νικολαίδη, δεύτερο δοκάρι για την ΑΕΚ. Σαπουντζή στο σούτ, ο Ατματσίδης διώχνει. Που αφήνει την εκτέλεση στον Μάρκο. Με τη μία αυτός, να το λάθος και γκολ από τον Τόνι Σαβέφσκι. Το 1-0 για την ΑΕΚ με μία φάση που προήλθε από λάθος των αμυντικών του Πανιωνίου. Ο Σαβέφσκι βρήκε την μπάλα με τα πόδια, με το γόνατο και την έστειλε στα δίχτυα. Πανιώνιος ΑΕΚ 0-1 στο 65. Σε ο Μάρκος. Θα ξεφύγει από τον Μπουγά ο Μάρκος και βγάζει την παλιά για τον Νικολαίδη που είναι πια μόνος του. Το σούτ από τον Νικολαίδη και η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Ένα γκολ κλασικό για τον Ντέμι Νικολαίδη. Μια θαυμάσια προσπάθεια που και πάλι προήλθε από τον Δημήτρη Μάρκο. Δύο παλιές, δύο γκολ. Αυτή τη φορά ο Ντέμις Νικολαίδης είναι ο σκόρερ. 71ο λεπτό, Πανιώνιος ΑΕΚ 0-2. Αφήνει ο Σαπουντζής, ο Φίσας πραγματικά στην εκτέλεση, να η κεφαλιά από πολύ κοντά ο Χέιλοκ και η μπάλα είναι στα δίχτυα, υπάρχει υπόδειξη που ακυρώνει τον γκολ. Ο Μάρκος για τον Νικολαίδη είναι δίπλα μόνος και παίρνει τώρα την μπάλα ο Κοπιτσής, δεν υπάρχει offside, το σουτ του Κοπιτσή και η μπάλα στα δίχτυα, διαστάσεις θριάμβου πια στη νίκη της ΑΕΚ, ενώ ο Χάρης Κοπιτσής θα αποβληθεί γιατί πήγε να πανηγυρίσει προς τους οπαδούς της ΑΕΚ, βλέπει κίτρινη κάρτα, είχε δει μια κίτρινη κάρτα πιο νωρίς και είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα λοιπόν. Μπαίνουμε πια στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Να η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Ιωαννίδη. Ο Βασίλης Ιωαννίδης λοιπόν σε αυτή την προώθησή του καταφέρνει να πετύχει το γκολ της τιμής για τον Πανιώνιο. Δεν το χάρηκε στο τρίτο γκολ, ήρθε κόκκινη κάρτα. Ναι, οπωσδήποτε ήταν ανοησία μου. Ήθελα να πανηγυρίσω όμως ένα γκολ. Εντάξει, φταίω εγώ ολοκληρωτικά. Πρεμιέρα με ένα δεύτερο ημίχρονο από την ΑΕΚ που έκανε εύκολα τα δύσκολα του πρώτου χρόνου. Εντάξει, οπωσδήποτε είναι πρεμιέρα. Μην περιμένουμε πολλά πράγματα. Συνέχεια θα βελτιωθούμε, πιστεύω. Νίκη εύκολη φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά. Υπήρχαν και προβλήματα. Υπήρχαν προβλήματα σίγουρα. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Τώρα μόλις έχεις το πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να είμαστε σε full form. Σιγά σιγά πιστεύω θα βρούμε και το ρυθμό μας. Αν δεν ήσουν ο Ηλίας, ο Ατματζίδης, ο γνωστός σήμερα, το σκορ θα ήταν διαφορετικό σίγουρα. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η ομάδα μου κέρδισε. Κέρδισε ένα καλό σκορ 3-1. Και όλοι γνωρίζουμε ότι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Χρειαζόμασταν αυτή την νίκη και ευτυχώς για μας κερδίσαμε και έτσι η ψυχολογία μας ήταν ακόμα καλύτερη για το παιχνίδι της Τρίτης που έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να τα δώσουμε όλα για να περάσουμε εμείς τον επόμενο γύρο. Η εικόνα της σημερινής ΑΕΚ αλλά και γενικότερα της φετινής ΑΕΚ με κάποια προβλήματα στην άμυνα σε ανησυχεί. Είσαι ο τελευταίος παρατηρητής της ομάδας. Πώς σκέφτεσαι να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα? Νομίζω τα προβλήματα είναι λογικά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε έναν καινούριο προπονητή και οπωσδήποτε χρειάζεται και αυτός κάποια πίστοση, θα έλεγα, από όλους μας και ειδικότερα από τον κόσμο. Πιστεύω ότι στη συνέχεια θα πάμε ακόμα καλύτερα. Δημήτρη Μπουγά, ο καινούριος φετινός Πανιώνιος, είχε καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως φάνηκαν οι αδυναμίες. Ναι, νομίζω δεν θα το λέγω ότι είναι αδυναμίες. Νομίζω ότι η τύχη μας γύρισε την πλάτη. Σίγουρα θα μπορούσε η ΑΕΚ να είχε προηγηθεί, είχε δύο δοκάρια. Αλλά νομίζω ότι στις πέντε ευκαιρίες εμείς κάναμε ένα γκολ. Η ΑΕΚ δεν δημιούργησε πέντε ευκαιρίες. Νομίζω κάθε ευκαιρία ήταν γκολ, αν συν τα δύο δοκάρια. Πιστεύω ότι συνέχεια θα δείξουμε το καλό πρόσωπο και νομίζω ότι και σήμερα είχαμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Βασίλη, πέτυχε το γκολ τη τιμή για τον Πανιώνιο σε μια στιγμή όπου όλα είχαν κρυθεί. Εντάξει. Δεν έχει σημασία το γκολ. Σημασία έχει ότι παίξαμε καλά σήμερα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ.
Δείξαμε ότι παρά τις αλλαγές που γίνανε στην ομάδα και προπονητή και παικτών, η ομάδα παρέμεινε καλή και αυτό θα το δείξει στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Φάνηκε κάποια απειρία στην αρχή της πρεμιέρα του πρωταθλήματος που είχε ο Πανιώνιος και αυτό του στήχησε να δεχθεί 3 γκολ σε φάσεις που δεν ήταν επικίνδυνες για την ομάδα. Είμαι ευχαριστημένος. Σε λίγη συμβίλε, φουνκτιόνες σε Λεωνάκο, κάποιο το... Όλες οι γραμμές μας λειτουργήσανε όπως είχαμε συζητήσει. Μάδα τη... ο τρί τσέντερ φόρα... Παρόλο που τα τρία τσέντερ φόρ... Ιουσούβεξ είναι ίσο τάκος νάσνη, καθώς εμένα το ζέλεω. Ακόμα δεν είχαν τη λειτουργία που αυτός ήθελε. Μόνο να κάνουν τα πρώτη νυχτόη ο πρώτο πολυβρέμενο, νέο πίτσο ντόβρο. Θέλει να τονίσει ότι ο αντίπαλος στο πρώτο μήχρονο ήταν σωστά τοποθετημένος. Ήμουν έκολικο κόντα σάνση. Ασυνήθιστα σωστά τοποθετημένος, είχε κάποιες καλές αντιπιθέσεις. Και ευρύλο βέστο πρέκο βρόε 24. Που πολύ έξυπνα μέσω του 24, το ποδοσφαιριστή 24. Η βρόε 9. Και με τους 10 και με τον 9 επίσης. Μόι τσόβε κούτακβιτσε βετσέρας Ατματσίδης. Ο παίχτης του παιχνιδιού του απόψη ήταν ο Ηλίας Ατματσίδης. Disappointed with how we lost the game. Δεν είμαι δυσαρεστημένος αυτή τη στιγμή, δεν είμαι ψυχολογικά κάτω. I felt we did okay first half. Εγώ πιστεύω ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά το πρώτο ημίχρονο. We caused one or two problems for AEK. Κάναμε μια-δύο ευκαιρίες καλές για να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην AEK. But we, for me, three bad pieces of defending cost us the game. Αλλά εγώ πιστεύω τρεις κακές επιλογές των αμυντικών μου στήχησε το παιχνίδι.